centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Καλημέρα κύριε Ζήση. Καλημέρα κύριε Χρήστο. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε εσάς, σε όλο τον κόσμο. Χριστός Ανέστη. Και, αληθώς. Και καλημέρα και στους ακροατές. Από το 1,32 που έχει τώρα ας πούμε η αμόλυβδη, τα 80 είναι φόροι και ΦΠΑ. Κοντά στο ευρώ. Και κοντά στο ευρώ. Τι έμεινε μετά. 90 με 95 λεπτά περίπου είναι η φόρη. Μαζί με το ΦΠΑ. Μαζί με το ΦΠΑ ακριβώς. Και το υπόλοιπο δηλαδή 20-30 λεπτά είναι το πετρέλαιο. Το υπόλοιπο είναι η τιμή του δηληστηρίου και όσοι συμμετέχουν στη μεταφορά και όλα του, τα κέρδη σας. Οι εταιρείες, εμείς, ακριβώς. Άρα λοιπόν πόσο κάτω μπορεί να πάει ακόμα δηλαδή στο τέλος κύριε Ζήση, έτσι πώς πάει το πράγμα με το πετρέλαιο, στο τέλος θα υπάρχουν μόνο οι φόροι, θα μας έρχονται μόνο τα πάγια λοιπόν. Κοιτάξτε, έτσι όπως είναι τα πράγματα, αν δεν υπήρχαν οι φόροι, το πετρέλαιο θα ήταν γύρω στα 40 λεπτά. Μάλιστα. Αυτές είναι τιμές. Γύρω στα 40 λεπτά και η βενζίνη θα ήταν κάτω από ευρώ. Και η βενζίνη θα ήταν κάτω από το ευρώ, μάλιστα. Τώρα με τα δεδομένα που υπάρχουν και με τους φόρους, δεν προβλέπω να φτάσει κάτω από 1,20. Λέτε. Όσο και χαμηλές τιμές θα είναι. Όσο και χαμηλές. Λόγω των φόρων και του ΦΠΑ που μπαίνει πάνω στους φόρους, απίστευτο κι αυτό. Μπαίνει και 24% ΦΠΑ πάνω στους φόρους. Είναι πέρα από κάθε. Δεν το διανοώ. Υπάρχουν από την Ομοσπονδία μας κάποια αναλυτικά δελτία τύπου. Ναι. Θα δείτε και ακριβώς πόσο είναι ο φόρος, πόσο είναι τα κέρδη των εταιριών. Και νομίζω το έχουν και τα βενζινάδικα αυτό. Αν ζητήσετε, ακριβώς, θα σας το δώσω. Πόσο είναι και η τιμή του προϊόντος και τι αναλογεί σε κέρδος στον καθέναν. Πάντως, αυτό που διαβάζουμε, κύριε Ζήση, είναι ότι αυτές τις τιμές, σαν πετρέλαιο βενζίνη, έχουμε να τις δούμε από το 1997. Τι συμβαίνει, τι παγκόσμιο κράχ είναι αυτό εδώ και με το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, είναι η λογική. Από τη στιγμή που έχουν σταματήσει τα πάντα να κινούνται, από το πιο μικρό αυτοκίνητο που έχει περιοριστεί αρκετά, μέχρι τις βιομηχανίες που καίνε και τα. Μέχρι και τα αεροπλάνα, βιομηχανίες. Αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι δεν έχει πέσει κατακόρυφα η ζήτηση. Συν της άλλης ότι πιθανόν τα αποθέματα είναι γεμάτα σε όλους. Ναι. Τα αποθέματα πετρελαίου που υπάρχουν, γιατί. Και δεν υπάρχουν και οι αποθηκευτικοί χώροι πια, και εκεί δημιουργείται ένα τεράστιο θέμα παγκόσμια με την αποθήκευση. Ακριβώς, γιατί δεν σταμάτησε να παράγουν στις πετρελαιοπηγές. Και δεν έχουν που να τα βάλουν τώρα. Και τώρα δεν έχουν που να τα βάλουν. Και αντιλαμβάνεσαι ότι όταν δεν υπάρχει ζήτηση καθόλου, πέφτει οποιοδήποτε προϊόν είναι αυτό. Ναι. Και μάλιστα πόσο μάλλον ένα χρηματιστηριακό είδος όπως είναι το πετρέλαιο, φυσικά. Ακριβώς. Αυτό όμως είναι καλό για μας. Βέβαια θα μου πεις τώρα που δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε, δεν την κάνω εγώ την. Έχουμε όμως το πετρέλαιο. Κοιτάξτε, αν δεν έρθει με αυτή τη τιμή, τώρα η τιμή του είναι σε αυτά τα επίπεδα. Αν δεν έρθει με αυτή τη τιμή ποτέ στις αποθήκες που υπάρχουν, είτε στο κράτος το δικό μας, είτε παντού, όταν θα αρχίσει η συζήτηση θα ξανανεύει και έτσι δεν θα υπάρχει ποτέ όφελος του καταναλωτή. Πάντως, μέσα σε αυτό το. Από το Φεβρουάριο που είχε, ας πούμε, 1,60 η αμόλυβδη, με 1,30 τώρα. Είναι κάτι κι αυτό. Είναι τεράστια διαφορά, όπως και το πετρέλαιο που είχε 1,10 και τώρα είναι 79 λεπτά. Μπράβο. Και ίσως πέσει και λίγο ακόμα. Δηλαδή, αν πάμε με αυτές τις πτωτικές τιμές, μέχρι πού μπορείτε, πιστεύετε, να φτάσει το πετρέλαιο? Κοιτάξτε, δεν ξέρω τώρα αν θα φτάσει οι τιμές, επειδή επίσημα έχουμε μία εβδομάδα ακόμα για να τελειώσει το πετρέλαιο. Δεν ξέρουμε αν αυτές μετακυλήσουν επίσημα και έρθουν εδώ στην Ελλάδα. Πάντως, ίσως ψηλομειώσεις να έχουμε, αλλά όχι τις τεράστιες μειώσεις που μπορεί να. Δεν μπορεί να πάει 70 από 79, ας πούμε. Δεν το βλέπω τόσο πιθανό το σενάριο αυτό. Γιατί 75 όμως μπορεί να πάει, ίσως. Γιατί σας είπα ότι είναι μία εβδομάδα ακόμα και δεν ξέρω κατά πόσο θα περάσουν αυτές οι τιμές από τις εταιρείες εμάς. Για το λόγο των εξής, ότι δεν υπάρχει ζήτηση και είναι μειωμένη κατανάλωση. Μάλιστα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω τώρα, κύριε Ζήση, τώρα που έχει πέσει το πετρέλαιο, υπάρχει ενδιαφέρον έτσι από τους Καστοριανούς να πούν, να επωφεληθούν την ευκαιρία για όσους έχουν κάποια χρήματα ίσως στην άκρη και να φροντίσουν με αυτή την τιμή που δεν θα την ξαναβρουν μάλλον από τον Οκτώβριο, να μπορέσουν να βάλουν όσο το δυνατόν περισσότερες ποσότητες στα τεπόζητά τους? Ο τελευταίος αρχές του μήνα, ήδη που άρχισε να πέφτει αρκετά το πετρέλαιο, υπάρχει αρκετή ζήτηση. Οι περισσότεροι προνοούν και θέλουν να πάρουν. Θέλουν να βάλουν.
θέλω να πάρω σε αυτή τη τιμή ανάλογα τις δυνατότητες του καθενός, του κάθε νοικοκυριού. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι η τιμή είναι ελκυστική. Ναι. Βέβαια, με τα δεδομένα και τις τιμές που υπάρχουν διεθνώς, σας είπα ότι δεν θα έπρεπε να είναι αυτή η τιμή. Εδώ έρχονται μηνύματα και μας λένε ότι αν δεν υπάρχουν αποθηκευτικοί χώροι, έχουμε εμείς, λέει. Ας μας δώσουν εμάς τα 30-40 λεπτά, αντί να δίνουν αρνητικό 5, είναι η υπόθεση αυτή που λέμε, όντως. Δηλαδή, πληρώνουν αυτοί. Όχι μόνο εκεί δεν. Ξέρετε ότι φεύγει σαν αργό πετρέλαιο και έτσι. Ναι, το κατάλαβα. Σωστά. Αλλά. Ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι αν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο περίσσευμα χρηματικό και θέλετε, είναι επένδυση, θα το θεωρούσετε και επένδυση, κύριε Ζήση, για τον Οκτώβριο. Επένδυση δεν θα το πει κανένα, απλά θα προμηθευτεί πολύ περισσότερη ποσότητα με τα χρήματα που ήδη θα δαπανούσε προηγουμένως με μια τιμή που ήταν κοντά στο 1 ευρώ ή στο 1,10 που ξεκίνησε. Βέβαια, δεν ξέρω αν υπάρχει πιθανότητα, κύριε Ζήση, με αυτές τις τιμές να πορευτούμε από εδώ και πέρα. Δηλαδή, ακόμη και αν λήξει όλο αυτό που ζούμε, αυτό το τρελό που ζούμε, ακόμη και αν ομαλοποιηθεί η καθημερινότητά μας και πάει όλος ο πλανήτης μια χαρά, πιστεύετε ότι θα μπορούν να μείνουν αυτές οι τιμές ή όχι? Θεωρώ με τους φόρους που υπάρχουν και στην πορεία θα υπάρχουν και αυτοί. Ναι. Και με τη ζήτηση που θα ξεκινήσει σιγά σιγά όταν θα έρθει η κατάσταση και θα ομαλοποιηθεί, θεωρώ ότι θα ξανανεύουν τιμές. Δεν ξέρω αν θα φτάσουν στα επίπεδα της βενζίνης του 1,5 του πετρελαίου το 1,10, αλλά θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα ξαναπάρει επάνω. Ναι, είπατε τώρα έχουμε 79 λεπτά το πετρέλαιο θέρμανση έχει σήμερα. Ναι, εκεί γύρω. Εκεί, μένα, εκεί γύρω, άλλο 78-79, ναι. Κάπου εκεί. Υπάρχει περίπτωση να είναι αυτή η τιμή τον Οκτώβριο που θα ξεκινήσει? Αυτό το είπατε και εσείς πριν, ότι είναι ένα είδος χρηματιστηριακό. Μπράβο. Και μέρα με τη μέρα δεν ξέρουμε το τι ακριβώς μπορεί να γίνει. Ναι. Μπορεί σε ένα μήνα να υπάρχει η ζήτηση η περισσότερη και να ανέβει το πετρέλαιο. Βέβαια τότε δεν θα υπάρχει το πετρέλαιο γιατί είναι καλοκαιρινοί μήνες. Σωστά. Θα ξεκινήσει ξανά από τον Οκτώβριο. Ξανά 15 Οκτωβρίου. Αλλά βέβαια τις διακυμάνσεις των τιμών θα τις δούμε στα πρατήρες της βενζίνης και μάλιστα στα πετρέλαια κίνηση κτλ. Ανάλογα το πώς θα κινηθεί η αγορά. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, αν το πάρει κάποιος με λογική εξήγηση, είναι αυτό. Η τιμή πέφτει για τον ένα και εξής λόγο ότι δεν υπάρχει κατανάλωση καθόλου. Όταν θα υπάρχει, θα ξεχυθούμε και πάλι στους δρόμους, η ζήτηση θα φέρει την άνοδο. Συνήθως αυτό γίνεται και σε όλα τα προϊόντα. Ναι. Δεν γίνεται μόνο στα πετρέλαια, στις βενζίνες, ναι. σε όλα. Τώρα, να ρωτήσω το εξής. Ακούσαμε τον κύριο Γεωργιάδη να λέει ότι υπάρχουν κάποιες σκέψεις του Υπουργείου Ανάπτυξης. Μήπως πάμε σε μια παράταση για το πετρέλαιο θέρμανσης μιας εβδομάδος, 10 ημερών, 15 ημερών. Αυτό θα το θέλατε εσείς? Πιστεύετε ότι θα είναι καλό για τον κόσμο? Κοιτάξτε, αυτό συνήθως έχει γίνει δύο χρονιές παλαιότερα. Που μας έδωσε το δικαίωμα. Έχει ξαναγίνει αυτό η παράταση. Ναι, μας έχει δοθεί το δικαίωμα μέχρι τις 15 Μαΐου. Μάλιστα. Να διαθέσουμε τις ποσότητες. Γιατί είχε δοθεί τότε παράταση, θυμάστε? Τότε ήταν με το σύστημα ύφεστος και κάτι θέματα που υπήρχαν με αγορές. Τεχνικής φύσεως, μάλιστα. Αγορές τελευταίας ημέρας, δηλαδή 30 Απριλίου. Αγοράσαν μεγάλες. Και είχαμε το δικαίωμα να τις διαθέσουμε έως 15 Μαΐου. Τώρα δεν ξέρω πώς ακριβώς σκέφτεται το Υπουργείο να το κάνει αυτό. Αν θα μπορούν να αγοράσουν και μετά και το Μάιο πετρέλαια για να μπορούν να προμηθεύσουν τον κόσμο. Πάντως, αν πάμε μέχρι 15 Μαΐου, καλό θα είναι αυτό, γιατί μπορεί κάπως να εξοικονομήσει κάτι κάποιος. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω τώρα πώς θα γίνει αυτό. Αν πάει μέχρι 15 Μαΐου και έχουμε το δικαίωμα εμείς, σαν πρωτηριούχοι, να μπορούμε να αγοράζουμε και να διαθέτουμε μέχρι 15, πιθανόν να είναι και πιο χαμηλή η τιμή. Γιατί έχοντας ένα μήνα από περίπου δηλαδή 20 μέρες. Πιθανόν τότε με τη ζήτηση που ίσως υπάρξει να έχει και να είναι και πιο χαμηλή η τιμή. Αλλά βέβαια εκεί κοντά δεν πιστεύω να φτάσει κάτω από 70 λεπτά με τα δεδομένα αυτά που υπάρχουν. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι μπορεί να πέσει 79, τώρα να πέσει 75, 74 να φτάσει, ας πούμε. Σας είπα, δεν μπορώ να κάνω καμία τέτοια πρόβλεψη. Μακάρι όσο το δυνατόν μειώνεται σε εμάς, εμείς το περνάμε κατευθείαν με την αγορά που κάνουμε, κατευθείαν το περνάμε στον... Υπενθυμίζω ότι εσείς θα το θέλατε όσο το δυνατόν φθηνότερο, γιατί... Εμείς το ίδιο κέρδος έχουμε στο 1,10, το ίδιο κέρδος το έχουμε κέρδος στα 50 λεπτά. Ακριβώς. Και ίσα με τα 50 λεπτά η περισσότερη κατανάλωση που θα γίνει, περισσότερο κέρδος θα έχουμε. Θα έχετε σίγουρα με χαμηλότερες τιμές περισσότερο κέρδος, αυτό να το πούμε. Ότι το ζητάτε. Άρα λοιπόν μένει να δούμε τις επόμενες μέρες, γιατί είμαστε πραγματικά προς το τέλος. Έχουμε μια εβδομάδα ακόμα ουσιαστικά.
αν δεν αλλάξει κάτι για το πετρέλαιο. Επίσημα είναι μέχρι το τέλος του μήνα, αλλά καλό θα είναι όποιος θέλει να προμηθευτεί, μην το αφήνει τελευταίες μέρες, γιατί αντιλαμβάνεσαι τελευταίες μέρες με τα δηληστήρια. Είναι αδύνατον και όλοι οι βενζινοπόλοι της Καστοριάς να δώσετε πετρέλαιο σε όλο τον νομό την τελευταία μέρα, 30 Απριλίου. Όποιος θέλει, καλό θα είναι από σήμερα και μέσα στην εβδομάδα να κάνει την παραγγελία του, ναι, για να μπορεί ο κάθε προμηθευτής, ναι, να δρομολογεί το πότε ακριβώς θα μπορέσει να του προμηθεύσει πετρέλαιο. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να περιμένω 30 Απριλίου, αλλά να μην υπάρχει πετρέλαιο πουθενά να σου φέρουν, γιατί θα το έχουν παραγγείλει. Αν πάρει εκείνη την ημέρα κάποιος και ζητήσει 30 Απριλίου, το πιθανότερο είναι να μην μπορεί να μην μπορεί να πάρει. Μάλιστα, μάλιστα. Καταλάβαμε. Γιατί είναι η τελευταία μέρα διάθεσης. Ναι, πότε, ναι. Πότε να πας να φορτώσεις από τα δηληστήρια στη Θεσσαλονίκη, πότε να το διαθέσεις την τελευταία μέρα. Ουσιαστικά και εσείς λειτουργείτε με βάση τις παραγγελίες, έτσι πώς είναι τα πράγματα. Τις τελευταίες μέρες, βέβαια, ναι, ακριβώς. Μας φέρνουν τηλέφωνο και ήδη δρομολογούμε εμείς και έχουμε δηλώσει και στα δηληστήρια το τι ποσότητα θα χρειαστούμε μέχρι τέλος του μήνα. Κατάλαβα. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Ζήση, εύχομαι όλα αυτά να είναι προς το καλό των ανθρώπων, πραγματικά. Μακάρι να είναι προς το καλό όλων μας, μακάρι οι τιμές να είναι χαμηλές, να μπορεί ο κόσμος να το προμηθευτεί όσο το δυνατόν περισσότερα λίτρα, να τα αποθηκεύσει και να έχει για του χρόνου. Γιατί σιγά σιγά περνάμε και θα άνοιξε καλοκαίρι, θεωρώ ότι θα στώσει και ο καιρός. Να πάρει ευχή. Λοιπόν, αν και τώρα τις τελευταίες μέρες κάπως πατήσαμε και πάλι το κουμπί, έτσι. Το πατήσαμε, δεν λέτε τίποτε. Κάνει λίγο κρυώσει, δηλαδή έχουμε οικογένεια με μικρά παιδιά ναι, και τα μικρά παιδιά θέλουν και αυτά, δεν γίνεται. Όχι μόνο τα μικρά, βέβαια και εμείς οι ίδιοι, αλλά σωστά. Εντάξει, τα μικρά παιδιά είναι διαφορετικά. Όντως οι τελευταίες τέσσερις μέρες είναι πιο κρύες μέρες, δηλαδή και λένε ότι μέχρι και αύριο θα έχουμε αυτόν τον καιρό. Από την Παρασκευή καλυτερεύουν και πάλι τα πράγματα. Όπως και να έχει, πάντως, επαναλαμβάνω και αυτές τις μέρες χρειάστηκε ο κόσμος καύσιμη ύλη, ό,τι και αν καίει ο καθένας, να ζεσταθεί λίγο στο σπίτι του. Ακριβώς. Όλοι κάτι άναψαν. Το καλοριφέρ τους, το τζάκι τους, τη σόμπα τους, κάτι βρήκαν το πέλετς. Εννοείται, κάτι χρειάστηκε για να μπορέσει να πάρει θερμοκρασία του στο σπίτι. Ναι. Γιατί αντιλαμβάνεσαι, 3-4 μέρες θα κάνει κρύο και το σπίτι μέσα κρυώνει. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ζήση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά πάλι. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Υγεία. Ναι. Και να ενημερώσουμε βέβαια επίσημα ότι είναι μέχρι τέλος του μήνα το πετρέλαιο. Τώρα από εκεί και πέρα οποιαδήποτε ανακοίνωση για παράταση θα τη δούμε μάλλον προς τις τελευταίες μέρες. Δηλαδή δεν μπορεί να δοθεί από τώρα στις παράτασεις. Ή τέλος της εβδομάδας τουλάχιστον. Ή μέσα στην εβδομάδα. Θεωρώ ότι θα γνωρίζουμε αν θα δοθεί η παράταση. Mm. Α, και κάτι ακόμα να μην το ξεχάσουμε. Μέσα στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Μεσοποταμίας, της περιοχής των ειδικών μέτρων, κινήθηκε καθόλου το πετρέλαιο αυτό το διάστημα? Με δεδομένο πως είναι η κατάσταση, με ελάχιστη μείωση. Ναι. Με ελάχιστη μείωση. Δηλαδή ο κόσμος που δεν είχε, κανονικά έκανε τις παραγγελίες του, ναι, και εμείς σαν πρατηριούχοι μπαίναμε με τα μέτρα όπως πρέπει να μπούμε και κάναμε τις διανομές. Μάλιστα. Άρα λοιπόν κάτι κινήθηκε και μέσα στην περιοχή της καραντίνας. Ναι, κινήθηκε, σας είπα, με ελάχιστη μείωση. Με ελάχιστη μείωση. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Ζήση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά, καλημέρα και είμαστε εδώ, οτιδήποτε να διευκρινίσουμε. Μακάρι να μην υπάρχουν άλλα, να υπάρχει μόνο πτώση τιμών και από εκεί και μετά θα τα βρούμε. Σας ευχαριστούμε μακάρι, πάρα πολύ. Μακάρι. Καλημέρα. Καλημέρα. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.